Καλημέρα. Καλημέρα, Φλωρόντα. Τι γινόμεθα. Πρέπει να έχει παρατηρήσει τα σύμπαντα που μα έχουν δώσει, λε και να τα τζάμπω. Περίεργο. Τι έπαθε, ρε μαλάκα. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Μαλάκα σου το πέσανε έξω. Όχι. Πώ είναι, σπίλιο! Όχι, ρέμισε. Χθε έκανα προπόνηση να γίνω λίγο πιο σκληρό. Και. Λοιπόν, σπίλιο, πρέπει να γίνει πιο σκληρό. Το γάντι του Ρόκι. Μου ήρθε γάντι. Κατάλαβα, ρε μαλάκα. Λογικό. Τι έκανε χθε. Εγώ προσπάθησα να γίνω λίγο πιο χαλαρός. Και? Πάρτο! Την κοντά στην νίκη. Τι? Όχι. Όχι. Ρουαμάτ. Ρουαμάτ και αρχίδια. Λοιπόν, παίζω το σπίτι μου την κάτα μου για αυτό το λάπτοπ. Παίξε σκουπίδι! Κατάλαβα. Τι να κάνω, ρε Φλόραντα, δεν τα αντέχω αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Να σου πω. Ναι. Πάω να πεταχθώ να πάρω λίγο νεκταρίνια. Είναι okay. Τις εποχές τους τώρα και καταλαβαίνεις τώρα. Εγώ και καταλαβαίνω. Δεν τους πάντων, έρχομαι έτσι. Λοιπόν, φίλε, σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Θα είναι εκπληκτική μέρα. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Τι? Η κοπέλα τι κάνει τόση ώρα εδώ. Αυτή είναι η οπτασία εδώ πέρα, λες. Ναι. Αυτό είναι το κορίτσι μου. Πότε? Τι? Μα είμαστε όλη μέρα μαζί. Τι φάση? Με ρωτήθηκε. Στα μπαν. Εντάξει, μην ρωτάς πολλά. Έχει κάνει μια πολύ κακή παράβαση που πρέπει να την ανακρίνουμε. Ωραία, την πάω εγώ στο χώρο της ανάκρισης. Σπάσε για να μην σε σπάσω, θα την πάω εγώ στο χώρο. Σε παρακαλώ, την πάω εγώ στο χώρο. Σε πάω εγώ στο χώρο της ανάκρισης. Μιλά! Μιλά! Μαλάκα. Ποιος είναι αυτό συνέχεια εδώ πέρα. Αυτή είναι σπάτινη. Στοιχεία κατηγορουμένης. Εννοείς ο έρωτος ζωής μου. Ωραία, ναι. Άννα Μαρία Κόνστα, Βάλε Δημητροπούλου. Ή αλλιώς στο Instagram, Τζουτζουμπρού1312. Πολλά ονόματα. Μοιάζει με Ισπανίδα. Μου λες τέτοια. Και έχω μια κλίση στα Ισπανικά. Στην πιάτσα, να ξέρεις, Φλόρι μου φωνάζουνε La Mierda. Μιέρδα σημαίνει κατά. Εντάξει. Τέλος πάντων, πάντως θέλω να ξέρεις ότι έχω καλύτερη κλίση στα Ισπανικά. Living David Aloca. Μακαρένα. Σέρχιο Ράμος. Πηγέ. Τεσπάσιτο. Με λύγησες. Όλα, σενιωριτά. Με γιάμο Αλεχάντο Τρελαμπάρο Τεσπεράντο Λόκο Τεσπέδε. La mierda. Μιέρδα δεν σημαίνεις κατά. Λοιπόν, ομορφούλα. Εγώ δεν θα σε ταλαιπωρήσω πολύ όπως κάποιοι άλλοι. Γιατί μιλάς σαν τον Batman. Ή όπως λένε στη γλώσσα σου. Και τελαμπόγκο. Και τελαμπόγκο, και τελαμπόγκο, τελαμπόγκο, yeah. Ποια γλώσσα μου, ρε παιδιά, απ' την οίκαια είμαι. Γιατί μιλάτε σαν να πέσετε στο Λακάσα ντε Παπέλ. Μου κάνεις spoil, μόλις μπήκα στο δεύτερο κύκλο. Γιατί με φέρατε εδώ. Γιατί μοιάζει με την Τόκια από το Λακάσα ντε Παπέλ. Γιατί τη φέραμε εδώ. Σε φέραμε για δύο λόγους εδώ μέσα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είσαι εγώ κάνει follow και δεν μου έχεις κάνει follow back. Εντάξει, παιδιά, εμένα κανείς δεν με έχει κάνει follow back. Λοιπόν, ομορφουλά. Συγχώρεσέ με για τον creepy συνάδελφό μου. Θα επαναρθώσω εγώ. Γι' αυτό σου πει αυτό το λουλούδι. Ταιριάζει με τα μάτια σου. Καταρχάς, κοίτα πόσο όρθιο και σταθερό είναι. Ενώ αυτό κοίτα πόσο πεσμένο και μίζερο. Δεν είσαι σοβαρός. Το δικό μου είναι αληθινό. Το δικό σου είναι ψεύτικο. Δεν έχεις βγάλει καν την ετικέτα από πάνω. Το πορτοφόλι μου. Να ξέρεις ότι αυτό να το εκτιμήσεις. Φτάνουμε στα άκρα. Σπίτι στα Πατήσια. Το αγόρασε για μας. Σπίτι στα Πατήσια, Σπίτι που είναι εδώ πέρα μέσα. Η καρδιά μου είναι ανοιχτή για σένα. Αγάπη, μπορώ να τζώσω κι εγώ, Αλέξανδρε. Το ξέρεις ότι αγαπάω πολύ. Να σου πω, συγκεντρώσου. Είναι για μένα, οπότε σπάσε, μη σε σπάσω. Όπως έλεγα, μετά από γυμναστήριο και σηκώνω γάματα βαρύ, γάματα έχω γίνει. Πού ήσουν Σάββατο βράδυ? Βέρτη. Βέρτη! Και δεν ανέβασες ούτε ένα story. Έχεις κόμπινο. Όχι, αλλά πού κολλάει αυτό? Μισό λεπτό, παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Τι? Κάτι δεν μ' αρέσει στο ότι δεν έχεις κάνει giveaway τα σκουλαρίκια σου. Τώρα που το λέει, δεν έχεις ανεβάσει ούτε μια φωτογραφία στο κρεβάτι σου. Τι σου influencer είσαι. Μπορείτε να σταματήσετε να είστε τόσο creepy. Αθώα είμαι. Παιδιά, συγγνώμη που διακόπτω την πολύ σοβαρή εργασία σας, αλλά είχαμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
Κάποιος έριξε οξύ σε μια influencer το Σάββατο βράδυ σε νυχτερινό κέντρο. Απλά να το ξέρετε. Ωραία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κάτσε ναι, μισό λεπτό. Από πού ακούστε και αυτή η μαλακία, μαλακία. Ωραία, ωραία. Αφού έχετε δουλειά και εγώ είμαι αθώα, θα φεύγω. Για κάτσε λίγο. Για κάτσε, εννοείται που πας. Ήσουν σε νυχτερινό μαγαζί το βράδυ του Σαββάτου. Και? Παρατηρήσεις κάτι από το εκεί? Όχι, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τι συνέβη στην Κούνη. Συγγνώμη, Νεράδες, μου που διακόπτω τη σοβαρή εργασία σας. Να το πάλι, να το. Αλλά να ξέρετε, Κούνη λέγανε την influencer που δέχτηκε επίθεση το Σάββατο. Πού είναι αυτό το μεγάφωνο και ακούγεται για αυτή τη φωνή? Ήσουν σε νυχτερινό μαγαζί το Σάββατο. Ναι. Στο Βέρτι. Είναι ο αγαπημένος μου. Και εμένα είναι. Εγώ όλα τα CD. Είδες κάτι από το εκεί πέρα? Όχι, τίποτα. Να σου πω, σ' αρέσει γενικά το μασάζ. Πάρα πολύ! Πάρα πολύ. Ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου ήθος? Πες μου. Το Σιάτσο. Το Σιάτσο! Αλέξανδρε! Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Τι σ' αρέσει το Σιάτσο? Έχω μία υπόθεση. Να τη λύσουμε, να βοηθήσω. Ναι, αμέ. Πόσους followers έχεις? 12.532. Και πόσο έχει Κούνη? Δεν ξέρω. Καμιά 20.000. Να σου πω, σπηλιό! Μην πιέσει το μωρό μου. Δεν είμαι το μωρό σου. Κάτι δεν πάει καλά με την Κούνη και την Τζουτζουμπρού. Γρήγορα έλεγχο τώρα. Τι έλεγχο? Γεια σας, μπιζουδάκια μου. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να φτιάξετε τη δική μου μέρα, θα μπορούσατε, ας πούμε, να κάνετε έναν follow στην Ιωάννα Κούνη. Και ένα report. Mm-hmm. Κάντε swipe up και ρίξτε τη στο προφίλ. Δεν το πιστεύω. Είναι φασφανάρι. Πώς μπόρεσες? Είχα τη μάση στο σπίτι μας στην Ελευσίνα. Τα παιδιά μας! Αλέξα, δείτε την κεντρό σου! Το σκυλί που θα παίρναμε στον κήπο! Έχουνε δεις με την Κούνη! Τη φρυγανιέρα μας! Τι το έκανε! Ομολόγησε τα όλα, σε έχουμε στριμώξει! Εντάξει, εντάξει! Το ομολογώ! Τι? Εγώ έβαλα το οξύ στο make-up της Κούνη. Συλλαμβάνεσαι, Δεσποινής. Να πω γιατί. Σώσε το κάνει μου! Δεν μ' ακούσετε! Που παίρνει τα giveaway και τους followers. Σήκω! Δεν κρατήθηκα! Κοίτα! Την πιάσαμε! Υπάρχει ακόμα ελπίδα, ρε. Βάλε το Tinder. Το έχω προσπαθήσει, ρε Νικητά. Αλλά ούτε μία δεν μου κάνει swipe. Κάτι μου βρωμάει, δεν έχεις κάνει μπάνιο! Και πόσο έχει Κούνη? Δεν ξέρω, καμιά 22.000. Εντάξει, ό,τι και να γίνει, μωρό μου, εσύ καλύτερη. Δεν θα πει να κάνεις τίποτα!